Θα ήθελα να σας πω ότι οι προτεραιότητες από ό,τι ακούσαμε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης είναι ταυτόχρονα τώρα το οικονομικό αναπτυξιακό σκέλος, τα κοινωνικά ζητήματα, το ότι υπάρχει μεγάλο κοινωνικό ζήτημα στη χώρα και οι θεσμικές τομές. Σε βαθμό μάλιστα που κάποιοι να σας κατηγορήσουν και για πολιτικό αντιπερισπασμό, ότι ανοίξατε τώρα γι' αυτό σας το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Σας λέω ευθέως, διότι ότι για να με συζητάει ο κόσμος στα οικονομικά και οι τρεις αυτοί τομείς, δηλαδή το αναπτυξιακό νομοσχέδιο παραδείγματος χάρη, ψηφίζεται αφού πέρασε ήδη από τις επιτροπές την Τρίτη και την Τετάρτη αυτή τη βδομάδα στη Βουλή και κατατίθενται και σειρά άλλων νομοσχεδίων τα οποία μπορούν, ας πούμε, πλέον απελευθερωμένα από την αξιολόγηση, επιτρέψτε μου να δω και μια έκφραση, οικονομικής φύσεως, να προσφέρουν στα έσοδα και είναι και εργαλεία για την αξιοποίηση αξιολόγηση. Λοιπόν, για πάμε τώρα το ίδιο λοιπόν γι' αυτό. Δηλαδή ταυτόχρονα εξελίσσονται αυτές οι τρεις πρωτοβουλίες. Για πάμε τώρα στο περιεχόμενο της αξιολόγησης. Καταρχήν, θα προλάβουμε, θα είναι η επόμενη Βουλή αναθεωρητική? Οπωσδήποτε από ό,τι φαίνεται, γιατί ξεκινάει η πρωτοβουλία της κυβέρνησης νωρίς. Δηλαδή δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα χρόνος, άρα μπορούμε στο επόμενο οκτάμινο, εννιάμινο, θα μπορούσε και σε εξάμηνο άνετα να γίνει η συζήτηση που προσδιορίζεται από το Σύνταγμα μέσα στη Βουλή, έτσι ώστε να καταγραφεί η αναθεωρητέα, οι προτάσεις για την αναθεωρητέα ύλη μαζί με την βαρύτητα που έχουν πάρει στη σημερινή Βουλή και η επόμενη Βουλή μετά από 3,5 χρόνια να είναι αναθεωρητική. Ή αν γίνει πιο νωρίς δεν μπορώ να προβλέψω, αλλά η πρόβλεψη είναι για τα 3,5 συνταγματική, τα 3 να είναι αναθεωρητική και ανάλογα με το βάρος κάθε επιλογής και στην τότε Βουλή να περνάει, να έχει το ενδιαφέρον της με τους τότε συσχετισμούς, ποια από αυτά τα άρθρα θα μπουν. Για πείτε μου, με το που ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της αναθεώρησης του Συντάγματος ο Πρωθυπουργός, άρχισε και μία συζήτηση περί δημοψηφίσματος, ψήφιρη μάλλον. Να σας πω ευθέως τι συμβαίνει. Πρέπει να φύγουμε. Καταρχήν, αυτή η συζήτηση δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη διαδικασία αναθεώρησης. Η διαδικασία αναθεώρησης περιγράφεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια στο ίδιο το Σύνταγμα. Άρα δεν υπάρχει θέμα δημοψηφίσματος. Στο ίδιο το Σύνταγμα. Ως προς την αναθεώρηση του Συντάγματος, δηλαδή για να μπει ύστερα υπό την κρίση του λαού ή πριν, εν συνόλο δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ούτε θα μπορούσε να γίνει. Για υπάρχει όμως ζήτημα, βεβαίως υπάρχει ζήτημα και δυνατότητα για επιμέρους ζητήματα, εάν γίνει αυτή η επιλογή, για επιμέρους θέματα στα οποία μέσα από τη συζήτηση θα έχουν υπάρξει ισχυρές αντιπαραθέσεις, ενστάσεις, μια δημόσια γόνιμη πιστεύω συζήτηση, να υπάρχει μια γνωμοδοτική έτσι, κατάφαση. Να μην είναι, άρνηση, να μην είναι δηλαδή από το λαό. Δεσμευτικό δεν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ναι, αυτό είναι οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας επαναλαμβάνω, όλα τα βήματα για την αναθεώρηση θα γίνουν κατά το Σύνταγμα. Είναι καλό όμως να φύγουμε από το ταμπού. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει τα καλά της αυτή η συζήτηση, το ότι ξεκίνησε. Να φύγουμε από το ταμπού το οποίο υπήρξε επί 40 χρόνια, αν θυμάστε, μετά το βασιλικό δημοψήφισμα, στο οποίο αναφέρθηκε και το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ προηγούμενα. Υπήρξαν 40 χρόνια για να πάμε στο δημοψήφισμα του καλοκαιριού, του Ιουλίου. Δηλαδή, άρα το αφήνετε ανοιχτό, καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, να υπάρξει γνωμοδοτικού χαρακτήρα δημοψήφισμα επί συγκεκριμένων προτάσεων. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή για θέματα σοβαρά για τα οποία υπάρχουν στάσεις, αιρέσεις κτλ. Θα πρέπει να το έχουμε ως δυνατότητα αυτό. Να βγάλετε την πρώτη είδηση. Να το έχει ως δυνατότητα η ελληνική πολιτεία, όλοι μας. Δεν πρέπει να λειτουργούμε με ταμπού ότι το δημοψήφισμα γενικά διχάζει, το δημοψήφισμα γενικά από προσανατολής. Και πολύ δεν περισσότερο είναι αν είναι ένα δημοψήφισμα είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, βεβαίως, που έχει να κάνει και με τέτοια θέματα. Για πείτε μου τώρα πιο συγκεκριμένα. Ποια θέματα θα μπορούσαν να εξεταστούν? Δεν έχετε καταλήξει και είναι πολύ νωρίς να καταλήξετε. Όμως είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν σκέψεις πολύ συγκεκριμένες. Το ένα είναι το άρθρο 16, έτσι, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Αυτή είναι η ύλη της συζήτησης της προηγούμενης, της πολύ περιορισμένης, της τελευταίας που έγινε. Αφορά στην ύλη εκείνης της συζήτησης. Δηλαδή, ό,τι έχει ακουστεί μέχρι τώρα
είτε αφορά στο άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε για την αναθεώρηση των σχέσεων ή μάλλον των διακριτών ρόλων κράτους, εκκλησίας ας πούμε και τα λοιπά, είτε ακόμα και για την ανάγκη ενίσχυσης με λαϊκά δημοψηφίσματα και άρα διευκόλυνση ως προς αυτό, είτε για μία σειρά άλλα ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί στη συζήτηση, θα επανέλθουν. Είναι σίγουρο, διότι προέρχονται μέσα από το, από το κόρπους, το ιδεολογικό, των μεγάλων ρευμάτων. Θα ρωτήσω για μερικά όμως ακόμη ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι η εκλογή, η άμεση εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ναι, αυτό σας λέω. Θέλω να πω ότι πέραν λοιπόν αυτών των ζητημάτων, είμαι σίγουρος ότι στο δημόσιο διάλογο ο οποίος θα γίνει, λόγω της κρίσης που ήδη είναι στον έκτο χρόνο και προβλέπουμε στα ένα-δύο επόμενα χρόνια να βγαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, πλην όμως είναι μεγαλύτερο διάστημα από ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που βρέθηκε η χώρα μας, να είμαστε σαφείς. Υπήρξαν καινούργια κοινωνικοπολιτικά δεδομένα και ένα καινούργιο πολιτικό πεδίο και καινούργιες ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν, ή το ίδιο το πολιτικό σύστημα παρουσίασε συγκεκριμένες λειτουργίες. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, διότι χωρίς να μπορώ τώρα να σας αναφέρω ή να τεκμηριώσω καινούργια ζητήματα πέραν των τίτλων αυτών, μέσα στους οποίους είναι και ο τίτλος περί του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ναι, περί άμεσης εκλογής. Και από εκεί πέρα ξεκινάει η συζήτηση αν είναι δυσυπόστατο, αν δεν είναι, πόσες αρμοδιότητες θα έχει, δεν θα έχει. Εγώ θέλω όμως να σταθούμε σε 2-3 τίτλους ακόμη που είναι σημαντικοί. Ναι, ένα σημαντικό παραδείγματος χάρη είναι για τα νερά και την ενέργεια, αν μπορούν να αποκρατικοποιηθούν με την έννοια του να φύγουν από την δημόσια ιδιοκτησία. Σας το λέω ευθέως. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχουν κάποια όρια τα οποία έχουν τεθεί και μέσα από τη διεθνή εμπειρία. Εδώ λέτε όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είστε αρνητικός, προφανώς, δεν μπορεί να τεθεί αυτό το θέμα. Προφανώς. Ή και για άλλα ζητήματα, επαναλαμβάνω, που έχουν προκύψει μέσα από την κρίση, μέσα από αυτή την αέναη και άδικη διαπραγμάτευση και τους καταναγκασμούς που λειτουργεί η χώρα και λειτουργεί αυτά τα χρόνια, έχουν προκύψει ζητήματα που είμαι σίγουρο που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα να σας πω, έτσι που δεν έχει ακόμα μπει, περί συνταγματικού δικαστηρίου, αν θα υπάρχει, θα υπάρχει. Τελειώσαμε προχθές, ήταν η τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής της Διάσκεψης των Προέδρων, που κάναμε την προεπιλογή για τις ανώτατες θέσεις των δικαστικών. Εκεί λοιπόν ένα από τα κορυφαία ζητήματα στις συζητήσεις που κάναμε, που ήρθε μέσα από τις απόψεις των κορυφαίων δικαστικών της χώρας, είναι ακριβώς και η αποτίμηση ή και οι ιδιαίτερες απόψεις για το κατά πόσον θα βοηθούσε ή δεν θα βοηθούσε να υπάρχει ένα συνταγματικό δικαστήριο αντί του διάχυτου συνταγματικού ελέγχου που τώρα γίνεται σε όλα τα επίπεδα της δικαιοσύνης. Αλλά επειδή υπήρξαν πολλοί νόμοι και πολλές πράξεις, υπάρχουν ακόμα, οι οποίοι μπαίνουν με αμφισβήτηση συνταγματική, πλέον έρχεται στην επιφάνεια ως κάτι πολύ επίκαιρο. Καταλαβαίνω. Το βλέπω ως ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα, άποψη θα ήταν, ούτε συνταγματολόγος είμαι, και δεν θα ήθελα με ένα τέτοιο τρόπο να εκθέσω. Ήδη λοιπόν σας είπα τουλάχιστον ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τρία θέλω να σας ρωτήσω ακόμη. Η κατάργηση των βουλευτών επικρατείας. Αυτό είναι μέρος που αφορά τον εκλογικό νόμο. Α, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, αυτό, έχετε δίκιο. Ναι. Πάμε στον εκλογικό νόμο. Ναι. Πάμε στον εκλογικό νόμο. Λοιπόν, απλή και άδολη αναλογική, θυμάμαι, ήμουν 9 και γέρασα, θυμάμαι την αριστερά να λέει. Και τώρα ένα μέρος των στελεχών σας, των δυνάμεών σας, την υποστηρίζει. Ένα άλλο μέρος, την αλλαγή του εκλογικού νόμου, λέει, ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές, ας μην πάμε στην εκυβερνησία. Και ας μην πάμε στην κυβέρνηση, δίνοντας ένα μπόνους στο πρώτο κόμμα που να μπορεί να σχηματίσει η κυβέρνηση. Και το άλλο είναι το ζήτημα το πλαφόν, του πλαφόν του ορίου εισόδου στη Βουλή, όπου και εκεί υπάρχει ζήτημα ακυβερνησίας αν υπάρξει κατακαιρματισμός. Κυρία Πετούρη, με την είσοδο πάρα πολλών κομμάτων. Θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά για να βοηθήσω ακριβώς στο δημόσιο διάλογο και για αυτό το ζήτημα. Η ίδια η κρίση και το τι συνέβη μέσα σε αυτά τα πολύ πυκνά 5 χρόνια, μέσα σε αυτό το πολύ πυκνό πολιτικό χρόνο, ανέδειξε ή καταβαράθρωσε σειρά επιχειρημάτων ή γενικών αντιλήψεων που υπήρχαν.
Δεν μιλάω τώρα για την αξία της αντιστοίχησης κάθε ψήφου ενός πολίτη με ισονομία με την ψήφο του άλλου πολίτη. Αυτό είναι ζήτημα αξιακό, μπορεί να πει κανείς. Και όχι μπορεί να πει, τουλάχιστον εγώ είμαι αυτής της σχολής που το λέγαμε και το λέμε. Το θέμα όμως είναι το εξής. Παραδείγματος χάρη, για το όριο του 3%. Ναι. Όλη αυτή η συζήτηση είχε ενδιαφέρον όσο η Βουλή είχε 3 κόμματα και κατά διαστήματα γινόταν και 4 στην προηγούμενη 4 κονταετία. Αυτή τη στιγμή η Βουλή έχει 8 κόμματα που έχουν μπει με την ψήφο, άλλα 3 τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτά τα 8 κόμματα και ήταν άλλα 2 κόμματα τα οποία ήταν στο όριο η Λαϊκή Ενότητα και ο κύριος Καλατζαφέρης. Θέλω να πω ότι έχει αποκατασταθεί επί της ουσίας πλήρως. Δηλαδή με την ύπαρξη ακόμα του ορίου έχει αποκατασταθεί στο 95%. Άρα δεν χρειάζεται να χαμηλώσει όχι το όριο, βέβαια, λέτε. Όχι βέβαια, διότι είναι σαφές ότι ούτε η δουλειά της Βουλής θα μπορούσε να γίνει καλά με 15 κόμματα. Φανταστείτε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, πραγματικά. Mm-hmm. Ήδη χρειαζόμαστε 6 ώρες αντί 3 ώρες που ήταν προηγούμενα. Με 15 κόμματα, δηλαδή για να είμαι πολύ σαφής, και με προσωπικά λοιπόν κόμματα, δηλαδή με προσωπικές επιλογές που βαφτίζονται ή είναι κόμματα, δεν θα είναι δυνατόν να γίνει δουλειά. Ωραία, είστε σαφείς. Για τον πόνους... Δηλαδή έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο όπου η ίδια η κοινωνικοπολιτική κατάσταση το έχει προωθήσει ουσιαστικά. Το έχει προωθήσει ουσιαστικά. Τον πόνους πρέπει να υπάρχει για το πρώτο κόμμα. Το πόνους δεν είναι έξω από τη συζήτηση για το απλή ή μη απλή αναλογική. Δεν υπάρχει ο λίγο έγκυος, ξέρετε. Αυτό εννοώ. Ναι, αυτό δηλαδή, σας λέω και εγώ. Να μην υπάρχει πόνους. Δηλαδή, κοιτάξτε, εάν γίνει επιλογή και τώρα να υπάρχει ένα πόνους στην πρώτη και δεύτερη και όχι στην τρίτη κατανομή ή να είναι μικρότερο κτλ., θα σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε πιο αναλογικό εκλογικό νόμο, αλλά δεν θα σημαίνει απλή αναλογική. Άρα λέτε όχι στον πόνους. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ναι, την προσωπική σας σαφές, ρωτώ και είναι πολύ είναι σημαντική. Είναι σαφές, αλλά δεν σημαίνει... Και λόγω του ότι είστε ένα στέλεχος κορυφαίο, αλλά και λόγω του ότι είστε πολιτιακός, ότι ανώτατος πολιτιακός. Όταν συζητήσουμε, στο κόμμα μου αλλά και μέσα στη Βουλή και ανάμεσα στα κόμματα, η προσπάθεια από ό,τι έχω αντιληφθεί της κυβέρνησης είναι να πετύχει την ευρύτατη δυνατή συνένεση έτσι ώστε αν γίνει δυνατόν ο εκλογικός νόμος ο οποίος θα επιλεγεί να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές. Για πείτε μου τώρα για τους βουλευτές της Δημοκρατίας. Άρα αυτή η επιδίωξη μπορεί να έχει σχέση και με την ουσία του σε ποιο σημείο θα γίνει σύνθεση. Και να είναι αυτή η οπτική γωνία. Ακριβώς, ακριβώς. Για πείτε μου τώρα, καταργούνται κατά τη γνώμη σας, πρέπει να καταργηθούν οι βουλευτές επικρατείας. Δεν υπάρχει λόγος να συζητηθεί αυτό το ζήτημα. Εάν μπει σε συζήτηση μία ενδεχόμενη καινοτομία που έχει ακουστεί και αυτή, δηλαδή το ένα ή το άλλο θα γίνει και κανένα από τα δύο, για ένα μεικτό σύστημα λίστας και σταυρού. Δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα στις περιφέρειες πια που πράγματι μπορεί να είναι μικρότερες, μπορεί να είναι μέχρι 10 βουλευτές η κάθε μία, να υπάρχει δυνατότητα και από το κόμμα μέσα από τις διαδικασίες του να έχει και μία επιλογή σε κάθε περιφέρεια. Έχει ακουστεί. Αν γίνει αυτό, προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει το επικρατείας. Και πάλι όμως μπορεί να μην υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο συζητιέται. Για την καθιέρωση του ορίου της βουλευτικής θητείας, τη βλέπετε, να μην μπορεί κάποιος να είναι εσαΐ βουλευτής. Νομίζω πως δεν έχει νόημα. Δηλαδή η ίδια η πολιτικοκοινωνική κατάσταση, γι' αυτό σας λέω, η εμπειρία των τελευταίων πυκνών χρόνων μας έχει κάνει όλους πολύ πιο έμπειρους. Ίσως όχι πιο σοφούς, αυτό το κρίνει ο λαός καθώς, αλλά πιο έμπειρους. Η ίδια εμπειρία δείχνει ότι η Βουλή αλλάζει δραματικά ποσοτικά. Δεν λέω για το ποιοτικά, αυτό καθένας μπορεί να το κρίνει. Ανάλογα με τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις. Πρόσωπα εξαφανίζονται από το προσκήνιο, δηλαδή, κορυφαία και αναγνωρίσιμα και έρχονται άλλα. Αυτά όλα ήταν στερεότυπα των αναζητήσεών μας όλων των κομμάτων και όλων των συνταγματολόγων στην κανονικότητα την οποία θεωρούσαμε την προηγούμενη κανονικότητα. Ναι, της μεταπολίτευσης. Για πείτε μου δύο θέματα ακόμη για να κλείσουμε, κλείσουμε αυτό. Νόμος περί ευθύνης υπουργών και αλλαγή του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων. Για μένα το πρώτο, υπάρχει από ό,τι φαίνεται συμφωνία από όλες τις πτέρυγες μέσα στη Βουλή. Θα το δούμε και συγκεκριμένα όταν έρθει το θέμα στη Βουλή. Δηλαδή. Ναι.
Για το άλλο ζήτημα, αν γίνει μία αλλαγή θα πρέπει να είναι επί τα βελτίο και όχι επί τα χείρο, διότι έχει μέσα από τις πιέσεις του προγράμματος, ναι, μέσα από τις πιέσεις του προγράμματος, η κρατική επιχορήγηση η οποία ήταν ιδιαίτερα ψηλή προκρίσεως, ήταν κοντά στα 60 εκατομμύρια το χρόνο μαζί με τα ιδρύματα, τώρα έχει πέσει, πέρσι έπεσε στα 15 εκατομμύρια και τώρα είναι κάτω από 10, το οποίο σημαίνει σε οκτακομματική μάλιστα βουλή ότι αυτό δεν αρκεί για να αποτελεί μια ουσιαστική στήριξη των βασικών πυλώνων της δημοκρατίας κατά το Σύνταγμα, που είναι τα κόμματα. Και, τώρα που και είναι λέμε, πολύ λοιπόν, θετικό πράγμα, για να μην περάσουμε σε αναζήτηση λοχεία, κυρία Πετούρη. Δηλαδή, και σας το λέω με αφορμή αυτό το ζήτημα. Ναι. Δηλαδή, όλος ο λαϊκισμός που λέει... Θέλετε να είναι διαφανής η πόρη των κομμάτων και να μην υπάρχει εννοείται χρηματοδότηση και από την πίσω πόρτα και εξαρτή. Να υπάρχει έλεγχος εξονυχιστικός που υπήρχε, αλλά σύμφωνα και με το νέο νόμο που ήταν οι προτάσεις της Γκρεκό, με βάση τις οποίες συζητήσαμε, εκεί ήταν και το περίεργο αυτό θέμα για τις offshore, ας πούμε, μέσα. Ήταν όλο αυτό το θέμα. Ποθενέσεις, κρατική επιχορήγηση. Τώρα λέτε offshore και θυμήθηκα τι έγινε την τελευταία φορά. Για την τελευταία που συζητήθηκε και στη Βουλή. Και ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αυτή η εικόνα των συνεδριάσεων δεν σας λυπεί? Μου θυμίζει συνεδριάσεις μερικές φορές που τις βλέπαμε στην τηλεόραση και λέγαμε δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, του Κοινοβουλίου της Κορέας. Υπάρχουν πολλές κριτικές ματιές και σημεία στα οποία, ας πούμε, θα μπορούσε να υπάρξει, να σταματήσει κανείς και να υπάρξει βελτίωση. Καταρχήν το ίδιο το επίπεδο των επιχειρημάτων και του λόγου θα πρέπει να ανέβει. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι βρισιές, κραυγές και διάφορα άλλα δεν είχαμε συνηθίσει πολιτική αντιπαράθεση έντονη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά βρισιές και κραυγές αυτού του τύπου όχι. Είναι αλήθεια πως η είσοδος με την ψήφο του λαού, όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, επί τέσσερις συνεχείς εκλογικές περιόδους, έστω και πολύ πυκνές χρονικά, της Χρυσής Αυγής, διαμόρφωσε ένα άλλο πρόβλημα που είναι πρωτοφανές, κυρίως όχι ως προς αυτό το ζήτημα που συζητάμε, ως προς την ως προς μια ιδιότυπη και συνταγματικά ακόμα κατάσταση, όπου υπάρχει ένα νόμιμο κόμμα μέσα στη Βουλή, το οποίο μάλιστα με επαναλαμβανόμενες φορές ψηφίζεται, και την ίδια ώρα θεωρείται και βρίσκεται σε δίκη η ηγεσία του, γιατί θεωρείται ιονή εγκληματική οργάνωση. Αυτά δεν είναι θέματα που μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν. Η Βουλή γράφει νομολογία τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτά, μέσα από το πώς χειρίζεται αυτό το ζήτημα. Επαναλαμβάνω όμως, ανεξαρτήτως Χρυσής Αυγής, δυστυχώς, το είπα και προχθές σε μια press conference που δώσαμε για τον απολογισμό των 9 μηνών στη Βουλή, όπου βάλαμε πάρα πολλά θέματα και αλλαγές που γίνονται ήδη εκεί, επί τη ευκαιρία το είπα, διότι ρωτήθηκα, δυστυχώς υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια για αναζήτηση σε ατάκες και όχι σε επιχειρήματα, για αναζήτηση μιας διαδικτυακής, ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής παρουσίας μέσα από ένα, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι βαρύ, στημένο μικροεπισόδιο, και αυτό αφορά και σε βουλευτές οριζοντίως αρκετών κομμάτων και επωνύμων. Και του δικού σας. Και επωνύμων. Και του κόμματος, όχι του δικού σας, δεν είναι σωστό να το λέμε, του κόμματος από το οριζοντίως, οποίο προέρχεστε. Οριζοντίως, σας λέω. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με κάθε... Με κάθε περίοδο υπήρξαν φαινόμενα, δεν θα έλεγα από παντού, δεν θέλω να δικήσω, ναι, αλλά δεν θέλω να εξαιρέσω κιόλας δημοσίως. Θα μπορούσα ευθέως να πω ότι, παραδείγματος χάρη, από την πλευρά του ΚΚΕ δεν έχει σημειωθεί, ας πούμε, τέτοια συμπεριφορά, τέτοιο κρούσμα. Για πείτε μου, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αδικούσε τη συνολική συζήτηση. Πρέπει να φύγουμε, πρέπει οι αγορητές, πρέπει όλοι, από τους προέδρους μέχρι όλους μας, να είναι πάνω σε επιχειρήματα, έστω και με την ένταση τη ρητορική ή με την ακρότητα των επιχειρημάτων, με την ακραία σχηματοποίησή τους. Άλλο αυτό και άλλο να βλέπω στις 10, στις 11, στις 12 το βράδυ να μπαίνουν μέσα δύο βουλευτές
Δεν λέω πως είναι προσυνεννοημένοι για να φτιάξουν ένα επεισόδιο που θα μεταδοθεί από τις 12 και ύστερα διαδικτυακά, τηλεοπτικά. Εντελώς. Λοιπόν, για εντελώς, πάμε να δούμε. Αυτά γιατί είναι εντελώς απαράδεκτα πράγματα. Ας μην κρύβονται λοιπόν αυτά κάτω από το ότι, ενώ όσα φαινόμενα κάτω από το ότι η Χρυσή Αυγή, κάποιοι βουλευτές της κάνουν ό,τι κάνουν και υπάρχει ως πρόβλημα. Είναι επίσης ζητήματα άλλης τάξης. Άλλης τάξης, αλλά είναι ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πηγή πολλές φορές αυτής της έντασης είναι η οικονομική κρίση και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Για να δούμε τώρα στο κλείσιμο της αξιολόγησης τι συνέβη αυτή την εβδομάδα, πώς πήραμε τελικό στο πράσινο φως και πόσο θερμό θα είναι το καλοκαίρι το οποίο θα ακολουθήσει. Μανιωμάνηση.